κατά τη διάρκεια λιμενισμού του πλοίου Παντοκράτορου στην εγκατάσταση της Λάρκος στη θέση Βρυσάκια του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων, το κεντρικό λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημερώνεται από τον πλοίαρχο για έκρηξη στο μηχανοστάσιο και εκδήλωση πυρκαγιάς. Εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό δούλευαν δύο ναύτες, ο δεύτερος και ο τρίτος μηχανικός, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Μάλιστα, ο τελευταίος βούτυξε στη θάλασσα προκειμένου να σωθεί. Αμέσως, ο λιμενάρχης Χαλκίδας, Κωνσταντίνος Φλουρής, θέτησε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιστατικά έρευνας και διάσωσης. Ειδοποιούνται και φτάνουν πολύ γρήγορα στην περιοχή η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, υπάλληλοι του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων, του ΟΛΝΕ και οι εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας ΣΑΡ-312. Το σενάριο περιέλαμβανε έκρηξη στο μηχανοστάσιο φορτηγού πλοίου, εγκλωβισμός μέλους του πληρώματος, παροχή βοηθειών προς αυτόν, έρευνα και διάσωση έτερου μέλους του πληρώματος, έπειτα πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης αυτής. Της άσκησης ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας των στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, ο βαθμός συνεργασίας με τις λοιπές υπηρεσίες και τους φορείς και να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες έτσι ώστε γίνουν διορθωτικές ενέργειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους στην άσκηση την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων, την εταιρεία Λάρκο, το φορτηγό Παντοκράτορ και το πλήρωμά του, το ΡΟΚΑΠΑ Λιμένα Εύρυπος 3 και το πλήρωμά του, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας και το Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών, το ΕΚΑΒ Χαλκίδας, την Εθελοντική Ομάδα ΣΑΡ-312, και όλους τους λοιπούς εθελοντές οι οποίοι συνέβαλαν για την επιτυχημένη διεξαγωγή της άσκησης.